Πρεμιέρα του mini lockdown στην περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου και ήδη από τις 12 τα μεσάνυχτα οι πελάτες με το βλέμμα στραμμένο στο ρολόι για να προλάβουν τη νυχτερινή απαγόρευση άδειαζαν τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και ψυχαγωγίας, σύμφωνα πάντα με τις υποδείξεις των καταστηματαρχών. Εικόνες συνωστισμού στην καρδιά της πόλης, στο ζενίθ της καλοκαιρινής περίοδου, με τους πολίτες και τους επισκέπτες μουδιασμένους στο άκουσμα των νέων μέτρων. Ώρα 12 παρα 5. Ήδη οι πελάτες έχουν ξεκινήσει και αποχωρούν από τους χώρους εστίασης μετά από προτροπή των καταστηματαρχών. Είναι πάρα πολύ άβολο, πάρα πολύ ενοχλητικό να πάω στον άνθρωπο και να του πω ότι ξαφνικά πρέπει να σηκωθείς και να φύγεις από το κατάστημα, γιατί ξαφνικά πήγε μία η ώρα και δεν μπορώ να σε κρατήσω, γιατί γίνονται και οι ελέγχοι. Σίγουρα μπαίνουμε πάλι στο κομμάτι το ότι πρέπει να είμαστε εμείς οι χωροφύλακες της τάξης των πραγμάτων. Αυτό μας έχει πλέον εξουθενώσει και μας έχει φτάσει στα όρια της αντοχής μας. Η επιβολή του lockdown, όπως ήταν φυσικό, προκάλεσε την άμεση αντίδραση των επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται στο χώρο της εστίασης, οι οποίοι για ακόμα μία φορά, όπως δήλωσαν στην κάμερα της Κρήτη TV, νιώθουν στοχοποιημένοι. Παράλληλα, η απουσία μουσικής, ημέρα αλλά και νύχτα, έρχεται να συμπληρώσει το νέο πλήγμα στην καρδιά της τουριστικής περίοδου και μόλις λίγες ημέρες πριν το 15 Αύγουστο. Εντάξει, δεν το περιμέναμε. Νομίζω ότι αυτό θα βλάψει περισσότερο βέβαια τα μαγαζιά που δουλεύουν αργότερα τη νύχτα. Νομίζω πως μέχρι κάποια decibel θα μπορούσαν να ακούγεται μια μουσική ώστε να μπορεί να χαρεί ο άνθρωπος και ο κάθε πελάτης την έξοδό του. Ώρα μία μετά τα μεσάνυχτα, το Ηράκλειο που λίγες ώρες πριν έσφιζε από ζωή, μετατρέπεται σε πόλη φάντασμα. Στο κέντρο της πόλης, οι άδειοι δρόμοι δημιουργούν ένα απόκοσμο σκηνικό. Ο χρόνος μοιάζει να έχει παγώσει σε μία από τις μεγαλύτερες πόλεις της χώρας. Ένα σκηνικό που αναμένεται να κρατήσει ως τις 6 το πρωί. Ώρα 2 τα ξημερώματα και η άλλοτε πολύβουη πλατεία Ελευθερίας στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου είναι άδεια. Το ίδιο και οι δρόμοι. Την ίδια ώρα, εντατική ήταν και η αστυνομική έλεγχη για την εφαρμογή των μέτρων την πρώτη νύχτα της απαγόρευσης. 13 άτομα, πεζοί, κυκλοφορούσαν μετά τη μία τα μεσάνυχτα δικαιολόγητα, με αποτέλεσμα να τους επιβληθεί πρόστιμο αξίας 300 ευρώ, όπως προβλέπεται. Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις, επιτρέπεται η μετακίνηση για λόγους εργασίας, με την επίδειξη της σχετικής βεβαίωσης από τον εργοδότη ή η γραπτή βεβαίωση μετακίνησης για λόγους υγείας.